Πάμε τώρα να συναντήσουμε έναν καλό συνάδελφο, χρόνια ανταποκριτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ταυτόχρονα και θα το πω σπουδαγμένο στα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Δημήτρης Απόκης, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω που είναι σήμερα στη συχνότητά μας. Καλημέρα κύριε Απόκη. Καλημέρα σας. Και ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ξεκινήσω με μια πληροφορία που μου στέλνει ένας καλός φίλος από τα Δωδεκάνησα, ο οποίος παρακολουθεί πάντα την πληροφορία στρατιωτικού περιεχομένου στην απέναντι πλευρά. Μου λέει καλημέρα. Από χθες συσσωρεύονται στη βάση του Αξάζ πάρα πολλά πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Και φρεγάτες και τορπιλικά και αποβατικά. Λέει κάτι αυτό, και πρέπει να πω ότι το Αξάζ, εσείς το ξέρετε, κύριε Απόκη, είναι στην νοτιοανατολική ακτή του Αιγαίου Πελάγου, στη Μαρμαρίδα, στα Μούγκλα δηλαδή. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, γενικά τις μέρες που διανύουμε, οι οποίες είναι πάρα πολύ κρίσιμες, όλες οι χώρες της περιοχής κάνουν στρατιωτικές κινήσεις για πάνε ενδεχόμενο, γιατί πραγματικά ανά πάσα στιγμή δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να προκύψει με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Λόγω του Ιράν, λόγω άλλων χωρών, όλες οι χώρες αυτές είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, γιατί να μην ξεχνιόμαστε, οι περισσότερες από αυτές τις χώρες έχουν και πρόβλημα εσωτερικό. Και τι εννοώ με αυτό? Δυστυχώς η τρομοκρατία, η Χαμάς, η Χεσμπολάχ, το Ισλαμικό κράτος, το Ισλάμικ Τζιχάντ, όλοι αυτοί έχουν παρισφρήσει σε όλες αυτές τις χώρες πάρα πολύ, και ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργηθούν από σοβαρά εσωτερικά προβλήματα μέχρι σοβαρές προβοκάτσεις που θα προκαλέσουν περαιτέρω ένταση και ανάφλεξη. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Περσικού κόλπου. Mm-hmm. Συμβαίνει και σε χώρες της Ευρώπης και της Δύσης. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να απασχολεί τη Δύση. Δυστυχώς η λογική της άκρατης παγκοσμιοποίησης, της ανόητης πολιτικής στο μεταναστευτικό, και δεν μιλάμε για τους απλούς πρόσφυγες και τους απλούς ανθρώπους που θέλουν τη στοργή και τη συμπαράσταση από τον πολιτισμένο κόσμο. Μιλάμε για την ανεξέλεγκτη κατάσταση που εδώ και χρόνια δυστυχώς επικρατεί στην Ευρώπη, η οποία, και στη Δύση ευρύτερα, γιατί η Δύση έχει χάσει την πηξίδα της, με αποτέλεσμα να έχει, θα το πω στον ενικό, αλλά μιλάω για πληθυντικό, να έχει ένα αντούριο ύπο μέσα στις ίδιες τις χώρες, που ανά πάσα στιγμή δεν ξέρει τι προβλήματα θα προκαλέσει. Άρα τίθεται επιτάπητος, λέτε, διεθνώς το θέμα εσωτερικής ασφάλειας. Σαφέστατα τίθεται διεθνώς, και κυρίως τίθεται για τη Δύση. Η Δύση έχει το πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί να μην κοροϊδευόμαστε, η κρίση που βλέπουμε να μπροστά στα μάτια μας τώρα και ξέσπασε με την απάνθρωπη δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια αυτών των δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσει κανείς, τη Χαμάς και τους τρομοκράτες αυτούς και αυτά που έκαναν στο Ισραήλ, φαίνεται ξεκάθαρα ότι αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, γιατί εκτός από τον παράγοντα της τρομοκρατίας, εκτός από τον παράγοντα των συμφερόντων που παίζονται μεταξύ του Ιράν, της Κίνας, της Ρωσίας, που είναι ο άξονας μαζί με τη Βόρεια Κορέα, της αντίπαλης στη Δύση πλευρά, της αντίπαλης πλευράς στον πολιτισμένο κόσμο, θα έλεγα εγώ, υπάρχει δυστυχώς, και όσοι γνωρίζουν ιστορία και διεθνείς σχέσεις, αυτό πραγματικά είναι φυτίλι ανατίναξης, ο θρησκευτικός παράγοντας. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Μιλάμε για, από τη μία είναι το Ισλάμ, όχι το σωστό Ισλάμ, το εξτρεμιστικό Ισλάμ, το τρομοκρατικό Ισλάμ, και από την άλλη είναι η Δύση. Και εθελοτυφλή όποιος δεν νομίζει ότι για αυτό το Ισλάμ, το εξτρεμιστικό, η Δύση δεν αποτελεί εχθρό. Αποτελεί εχθρό. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι πολλοί αγνοούν αυτή την κατάσταση ή τουλάχιστον επιδεικτικά για αρκετά χρόνια αρνούνται να την αντιμετωπίσουν, πιεζόμενοι από συμφέροντα, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο, πραγματικά τεράστιο και επικίνδυνο πρόβλημα στο εσωτερικό της Δύσης. Κύριε Απόκη, επειδή είστε από εκείνους που έχει πρόσβαση σε πληροφορίες και υλικό, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σήμερα έχετε
μια καλύτερη εικόνα από τις 7 Οκτωβρίου το ποια είναι επί της ουσίας η αμερικανική στρατηγική σε αυτή τη νέα κρίση στη Μέση Ανατολή. Δυστυχώς και εγώ ήλπιζα μετά την τρομοκρατική ενέργεια εναντίον του Ισραήλ ότι θα επικρατήσει η λογική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δυστυχώς όμως, κάθε μέρα που περνάει, κάθε ώρα που περνάει, διαπιστώνω ότι αυτό που συνέβαινε τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζει να συμβαίνει και δυστυχώς επιβεβαιώνεται κάθε μέρα. Δηλαδή, η ανυπαρξία μιας συγκροτημένης στρατηγικής και μιας αντιμετώπισης της κρίσης που διέρχεται στο διεθνές σύστημα και έχει χτυπήσει κόκκινο μετά την τρομοκρατική ενέργεια εναντίον του Ισραήλ και τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει εκεί κάτω. Και τι εννοώ με αυτό, γιατί είναι πολυεπίπεδο, δεν είναι κάτι πολύ απλό. Πρώτα να ξεκινήσουμε από το βασικό θέμα που είναι το Ιράν. Η πολιτική της κυβέρνησης Biden και λίγο πολύ της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά κυρίως της κυβέρνησης Biden. Ο Τραμπ είχε επιβάλει κυρώσεις εναντίον του Ιράν, του είχε φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση την οικονομία του. Μην ξεχνάμε ότι το 1 εκατομμύριο κόσμος που μαζεύτηκε στους δρόμους της Τεχεράνης και σε άλλες πόλεις του Ιράν στο εσωτερικό ήταν κάτι πρωτόγνωρο, και τότε η Αμερική απέτυχε να στηρίξει ανοιχτά, όπως έπρεπε να κάνει, αυτούς τους ανθρώπους για να αποσταθεροποιηθεί αυτό το καθεστώς των μουλάδων του Ιράν. Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, σε πολιτικό επίπεδο, στο πολιτικό του σκηνικό, επικρατεί πλήρης διάλυση. Δεν ξέρω σε ποια εβδομάδα είμαστε τώρα, τρίτη, τέταρτη εβδομάδα, που η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κογκρέσο δεν έχει πρόεδρο. Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι σε διάλυση, είναι σφαγμένοι μεταξύ τους. Το Δημοκρατικό Κόμμα είναι σε μια απόλυτη τρέλα, σε έναν εξτρεμισμό τρελό, πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα, να ανοίξουμε τα σύνορα. Δηλαδή, μια Αμερική που δυστυχώς δεν μπορεί να την αναγνωρίσει κανείς. Και ταυτόχρονα, θα ήλπιζε κανείς ότι σε όλο αυτό το χάλι, διότι όταν τρίζει η υπερδύναμη και η ηγέτιδα δύναμη της Δύσης, ψάχνει να βρει κάποιος κάποιες ισορροπίες. Θα περίμενε κανείς ότι θα αντιλαμβάνονταν η Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι ότι αυτό που συμβαίνει είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, κυρίως πρώτα για την Ευρώπη, γιατί, να μην κοροϊδεύομαστε, τουλάχιστον τις Ηνωμένες Πολιτείες τις χωρίζει ο Ατλαντικός. Εμάς είναι δίπλα μας, είναι στη γειτονιά μας, είναι στην πόρτα μας όλο αυτό που συμβαίνει. Και η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία αποτελεί πύλη σε όλων αυτών των εξτρεμιστικών ομάδων και οργανώσεων προς την Ευρώπη και τη Δύση. Θα περίμενε λοιπόν κανείς από την Ευρώπη να ανασυνταχθεί, να σοβαρευτεί και να αποκτήσει ένα βυσματισμό και ένα στρατηγικό αποτύπωμα. Πλήρης διάλυση και εδώ. Χειρότερη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι όπου γίνονται εκλογές συμβαίνει αυτό που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη το τελευταίο διάστημα. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ κοντά, τα αποτελέσματα είναι ασαφή, η αποχή είναι μεγάλη. Δείτε τι έγινε στην Πολωνία. Βγήκε πρώτα το κυβερνητικό κόμμα, αλλά δεν μπορούσε να μαζέψει να κάνει κυβέρνηση σε μια πολύ σημαντική χώρα όπως είναι η Πολωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρώπη γενικά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνει ο κύριος Τούσκ και ξαφνικά, μιας και ανέφερα τον κύριο Τούσκ, όλοι εκθεάζουν τα συστημικά διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης τον κύριο Τούσκ. Ξεχνάμε ποιος είναι ο κύριος Τούσκ. Ο πιο αποτυχημένος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πέρασε ποτέ. Όχι ότι ο κύριος Μισελ είναι καλύτερος, αλλά ήταν μια καρικατούρα ο κύριος Τούσκ όταν ηγείτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξαφνικά λοιπόν αποθεώνουμε αυτόν τον άνθρωπο ως ήρωα που θα επουλώσει, λέει, τις σχέσεις της Πολωνίας με την Ευρώπη. Τι θα επουλώσει ο κύριος Τούσκ? Θα σχηματίσει και αυτός, όπως έγινε στη Γερμανία με τον κύριο Σόλτς, μια ετερόκλητη κυβέρνηση, η οποία θα τραβάει ο ένας από εδώ, θα τραβάει ο άλλος από εκεί. Και γιατί σχηματίστηκε αυτή η ετερόκλητη κυβέρνηση? Για να φύγει η κακή συντηρητική κυβέρνηση. Είναι λύση αυτό? Βλέπουμε τι κάνει ο κύριος Σάντσες και σε τι συμφωνίες προχωράει για να αποτρέψει την άνοδο του συντηρητικού κόμματος στην κυβέρνηση και να παραμείνει πρωθυπουργός. Τι κάνει? Κάνει τέτοιου είδους συμφωνίες εξτρεμιστικού επίπεδου που οδηγούν την Ισπανία πιθανόν σε διάλυση με τα εθνικιστικά προβλήματα, με τους Καταλανούς, με όλα αυτά που επικρατούν στο εσωτερικό της Ισπανίας. Η Δύση λοιπόν έχει στον πυρήνα της, στα θεμέλια της και ειδικά η Ευρώπη, τρομερά προβλήματα, τα οποία
αρνείται να τα αντιμετωπίσει κατάματα και θέλει να αντιμετώπισε αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να ανασυνταχθούμε για να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα. Η από εκεί πλευρά είναι φανατισμένη, γνωρίζουμε τι πολιτικές προωθούν, δεν έχουν εσωτερικά, όσο και να ακούγεται παράξενο αυτό, ως κοινωνίες τα προβλήματα, πέρα από τα οικονομικά βέβαια και την τρομοκρατία που εκολάπτουν στις κοινωνίες τους, δεν έχουν προβλήματα έντονα πολιτικά μεταξύ τους. Τους ενώνει κυρίως το μίσος προς τη Δύση. Κύριε Απογγή, και... λέει εδώ ο φίλος ο Αντώνης, αφού σας στέλνει την καλημέρα του, μήπως, και εκφεύγει λίγο από την παρούσα κρίση, το γενικεύει όμως, μήπως όλα αυτά είναι μεθοδευμένα και οι πόλεμοι και έτσι η αποσταθεροποίηση που θα έρθει να εξυπηρετήσει την ατζέντα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ? Βλέπουμε άλλωστε τόσα συνωμοσιολογικά που πλέον μάλλον μόνο συνωμοσίες δεν φαντάζουν. Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, δεν θα μπω σε μια έντονη συνωμοσιολογία, αλλά πραγματικά υπάρχει μια ατζέντα συγκεκριμένη σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η ατζέντα που υποστηρίζεται από συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, υποστηρίζεται από τους κολοσσούς του πλανήτη, από την Google, από άλλους, από την Amazon, από όλους αυτούς. Και δεν είναι συνωμοσιολογία αυτό που λέω. Οι οποίοι τι θέλουν? Δεν θέλουν ισχυρές κυβερνήσεις. Δεν θέλουν ισχυρά κράτη. Δεν θέλουν να επικρατεί μία τάξη, διότι άμα επικρατεί μία τάξη, υπόκεινται και αυτή σε έλεγχο. Και δεν τους αρέσει αυτός ο έλεγχος. Με αποτέλεσμα όλα αυτά να δημιουργούν αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε τώρα. Και τα προβλήματα, ξαναεπαναλαμβάνω, τα έχει η Δύση. Σίγουρα αυτή η ατζέντα υπάρχει. Αυτή η τρέλα της πράσινης ανάπτυξης. Ναι, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να κάνουμε σωστές κινήσεις, για παράδειγμα, για το κλίμα, για όλα αυτά. Παρόλα αυτά όμως, δεν υπάρχει κανείς, λογικός άνθρωπος και με ρεαλιστική ματιά, που να μην βλέπει ότι όλη αυτή η πολιτική που προωθείται είναι ουτοπική. Δεν είναι εφικτό να γίνει αυτό το πράγμα που ζητάνε να γίνει. Βλέπουμε τις τιμές της ενέργειας να έχουν πάει στο Θεό, γιατί ντε και καλά θέλουν εν μία νυχτή να κλείσουν τους λιγνίτες, να κλείσουν το ένα, να κλείσουν το άλλο, ενώ δεν υπάρχει ούτε καν τεχνολογία ακόμα για να μπορέσει να σηκώσει τις ενεργειακές ανάγκες του πλανήτη. Καλά, μην παίρνετε όρκο για τους αδύνατους, γιατί η Γερμανία ξανανοίγει τους λιγνίτες. Μου λέει όμως ο Κώστας εδώ από το Παρίσι, καλημέρα λέει κύριε Απόκη. Και τι είναι η Δύση σήμερα που θα θεωρήσουμε ότι είμαστε ανώτεροι σε ζητήματα όπως δημοκρατίας? Εδώ είναι η ζωή μου, ο θάνατός σου, με οικονομικούς όρους ασφυξίας. Άστεγοι, πεινασμένοι, σε ακρίβεια, εξαθλειωμένοι, νομίζουμε ότι είμαστε κάτι καλύτερο από τον υπόλοιπο κόσμο που αναδύεται? Είναι μόνο οι φανατικοί? Όχι, δε. Έχει απόλυτο δίκιο στην τοποθέτησή του ο φίλος, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό λέω και εγώ, έχει ουσιαστικά προβλήματα η Δύση, τα οποία αρνείται να αντιμετωπίσει κατάματα. Πραγματικά, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στις κοινωνίες της Δύσης, υπάρχει, και η φτώχεια θα αυξάνεται, τα προβλήματα θα αυξάνονται. Και κάτι άλλο, το οποίο το ζήσαμε και εμείς εδώ στη χώρα μας τους τελευταίους μήνες από πρώτο χέρι, αλλά το ζει και η Ευρώπη περαιτέρω και θα το ζήσει ακόμα χειρότερα. Επειδή είχαμε χάσει την πηξίδα και είχαμε χάσει τον προσανατολισμό για δεκαετίες, στη Δύση, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα υποδομών. Δηλαδή, καταραίουν οι υποδομές στο δυτικό κόσμο. Γιατί ζούσαμε σε ένα κόσμο αγγελικά πλασμένο, τρέχαμε με τα 5G, τρέχαμε με τις τεχνολογίες και αφήσαμε τις γέφυρες, αφήσαμε τα ποτάμια, αφήσαμε την υγεία, αφήσαμε την παραγωγή. Και μας βρήκαν όλα αυτά που μας βρήκανε. Και τώρα ξαφνικά τρέχουν και δεν φτάνουν. Και θέλω να δω πραγματικά, έχω μεγάλη αγωνία να δω πώς θα αντιμετωπίσει η Δύση το πρόβλημα των υποδομών. Είχα γράψει περίπου πριν 3 χρόνια ένα άρθρο για τις υποδομές και για το πρόβλημα και με ρωτάγαν όλοι τότε τι έπαθε και αν μου πέσε καμιά γλάστρα στο κεφάλι από το πουθενά να γράφω για τις υποδομές. Και να που το ζούμε. Έχετε δίκιο. Και ξέρετε, η Δύση έχει και Τέμπη. Έχει και χώρες όπως τη δική μας που δεν έχει ούτε τη μοναδική κύρια σιδηροδρομική, άκουσον αρτηρία. Έχει πολλά, έχετε δίκιο. Θέλω να έρθουμε λίγο στην κρίση ως εξής όμως. Ξέρετε, το ξέρετε κύριε Απόκη,
και από το παρελθόν ότι εδώ παίζουν ρόλο και οι ακροατές. Μου λέει ο Γιάννης λοιπόν από την Αθήνα. Καλημέρα. Έχει κάποια εξήγηση ο κύριος Απόκης γιατί το ελληνικό πολιτικό σύστημα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, καλά η αντιπολίτευση σηκώνει πολύ κουβέντα, συνεχίζει αυτή την περίοδο να παρέχει στην Τουρκία, η οποία δρά πλέον ολοφάνερα ως εχθρός των συμμαχιών, νομοποίηση μέσω της συνέχισης των συνομιλιών μαζί της. Πήγε ο Πρωθυπουργός στο Ισραήλ, συνάντησε τον Νετανιάχου, είπε για το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Δεν είπε μία κουβέντα για την Τουρκία που παίζει το ρόλο που παίζει χρηματοδοτώντας και εξοπλίζοντας τη Χαμάς και πολύ περισσότερο κατέχοντας το βόρειο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, αν δείτε, σε αυτό θα είμαι πολύ σαφής. Είχα γράψει και άρθρο εχθές σχετικό. Θα σας πω το εξής. Έχει απόλυτο δίκιο ο καλός φίλος για έναν απλούστατο λόγο. Όταν έγινε αυτή η τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ που αποτέλεσε το κερασάκι στην τούρτα της ανόητης πολιτικής που διακρίνει τη Δύση εδώ και δεκαετίες, όλοι άρχισαν να αναλύουν και να συζητάνε το πόσο ότι ο ηθικός αυτουργός, ο οικονομικός υποστηρικτής, αυτός που εκπαιδεύει τους τρομοκράτες της Χαμάς και όχι μόνο, είναι το Ιράν και βρίσκεται από πίσω. Απόλυτα σωστό. Όμως εκείνο που αποτυγχάνει συνολικά η Δύση να δει, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, Βερολίνο και άλλοι, είναι ότι δίπλα ακριβώς στο Ιράν σε όλο αυτό το έργο βρίσκεται η Τουρκία. Και η Τουρκία δυνητικά θα είναι πολύ πιο επικίνδυνη από ότι είναι το Ιράν. Για έναν απλούστατο λόγο. Διότι η Τουρκία αποτελεί το δούριο ύπο στο εσωτερικό της Δύσης. Η Τουρκία είναι μέσα στο ΝΑΤΟ, βλέπουμε τι ρόλο παίζει στο ΝΑΤΟ, κάθονται και πανηγυρίζουν κάποια νόητη, λέει επειδή ο Ερντογάν υπέγραψε το πρωτόκολλο για τη Σουηδία. Παλιά ξινά κουλούρια. Και ποια είναι η λογική που υπέγραψε το πρωτόκολλο για τη Σουηδία? Ακόμα δεν έχει επικοινωθεί από την Εθνοσυνέλευση, συνεχίζει να παίζει ένα παιχνίδι, εκβιάζει τους πάντες και τα πάντα, είναι κατάπτυστη. Εξόχως προκλητική η υποστήριξή του προς τη Χαμάς και οι επιθέσεις που λέει εναντίον και που κάνει εναντίον της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εμείς βλέποντας όλο αυτό, έχοντας το πρόβλημα δίπλα μας, γιατί να μην ξεχνάμε, μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει ενεργό το κάζους μπέλι εναντίον της Ελλάδος, αμφισβητεί την εθνική μας κυριαρχία, απειλεί τα εθνικά μας συμφέροντα και απειλεί και την εθνική μας, αμφισβητεί και την εντατική μας ακεραιότητα και την απειλή. Και θα είμαστε λοιπόν εμείς ή είμαστε εμείς αυτοί που θα παίξουμε το ρόλο της κολυμπήθρας του Σιλοάμ για να δώσουμε ένα ειρηνευτικό μανδύα και καλά στην Τουρκία έναντι της Δύσης? Εμείς θα έπρεπε να είμαστε αυτοί που να αναδεικνύουμε τον πραγματικό ρόλο της Τουρκίας του Ερντογάν και αυτού του καθεστώτος που δεν διαφέρει σε τίποτε από το καθεστώς των μουλάδων του Ιράν και είναι πολύ πιο επικίνδυνο, γιατί όπως είπα βρίσκεται μέσα στην δυτική οικογένεια με ευθύνη της Δύσης. Και θα παίξουμε λοιπόν εμείς αυτό το ρόλο? Εμένα αν με ρωτήσετε, με όλα αυτά που συμβαίνουν σε καθημερινή βάση, δεν μπορώ να αντιληφθώ, εντάξει, okay, να κάνουμε το διάλογο που κάνουμε αυτές τις συναντήσεις τις περιοδικές για θέματα χαμηλής πολιτικής και όλα αυτά, αλλά Θεσσαλονίκη, σε ανώτατο επίπεδο συνάντηση υπουργικών συμβουλίων με τον πρόεδρο της Τουρκίας και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας? Ποιο το νόημα, ποια η ουσία? Για να κάνει φώτο όπου ο κύριος Ερντογάν στη Θεσσαλονίκη, να βγάλει φωτογραφίες και να έχει πλάνα που θα παίζουν σε όλο τον κόσμο και να λένε «Α, κοιτάξτε, η Τουρκία με την Ελλάδα ειρηνευτής ο Ερντογάν, άνοιξε την αγκαλιά του». Αυτά είναι ανοησίες. Αυτά είναι ανοησίες και πρέπει να ακυρωθούν αυτές τις συναντήσεις γιατί θα τις πληρώσουμε. Ξέρετε κάτι, εσείς το θέτετε σε μία βάση, αλλά την ίδια ώρα προχωράμε σε αυτή την περίοδο, έχει σημασία και με αυτές τις τάσεις, σε απευθείας συνομιλίες και σε πολιτικό επίπεδο, μέχρι και για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τέρμα η στρατιωτική. Έτσι, σε πολιτικό διπλωματικό επίπεδο τα συζητάμε τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που αυτό σημαίνει πώς πετάει, τι πετάει, σε τι απόσταση, αν είναι οπλισμένο, ναι, μέχρι ναι, ναι. Πού κτλ. Έχετε δίκιο. Ναι. Δεν σημαίνει ότι θεωρώ το άπαν να είναι στρατιωτικό στο διάλογο, αλλά διαολέει η στρατιωτική, οι αεροπόροι έχουν μία εικόνα τι ακριβώς γίνεται στο Αιγαίο. Οι πολιτικοί έχουν, ναι.
Έτσι όπως οδηγούνται τα πράγματα αυτή τη στιγμή, αισθάνομαι ότι, ότι οι πολιτικοί δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει. Ζούνε σε ένα παράλληλο κόσμο. Και είπα, σας είπα, το έθεσα και το πλαίσιο ευρύτερα στη Δύση, αλλά εμάς μας καίει, γιατί είμαστε εδώ, είναι η χώρα, είναι η Ελλάδα, είναι η γειτονιά μας, είναι το σπίτι μας, είναι η πατρίδα μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καταλάβουμε. Θυμάμαι για παράδειγμα, ότι κάποιοι λιδωρούσαν και δεν έδωσαν σημασία, στη δήλωση που είχε κάνει τότε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο πρώην Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, όταν είχε πει με τον πειρατή δεν συζητάει κανείς, δεν κάνει διάλογο κανείς, και ότι έχει, και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αναθεωρήσουμε τη στρατηγική μας εναντίον της Τουρκίας και να καταλάβουμε το παιχνίδι που παίζει η Τουρκία. Τότε δεν έδωσε κανείς σημασία. Με βάση λοιπόν τις εξελίξεις που ζούμε αυτές τις μέρες και όλο αυτό το διάστημα, νομίζω ότι κάποιοι δικαίως θα βγουν και θα πούνε ότι συγκεκριμένες δηλώσεις τότε ήταν προφητικές. Εγώ... και έπρεπε να τους δώσει κάποιο σημασία. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Εγώ θα κρατήσω κάτι άλλο, ας σας προβοκάρω λίγο στη συζήτηση για να πάει και παρακάτω. Κοιτάξτε, βεβαίως. Ο ίδιος αυτός πρώην πρωθυπουργός, αμέσως μετά την επιστροφή του νυν πρωθυπουργού από το Ισραήλ, παρέστησαν μαζί στα εγγένεια ξενοδοχειακής μονάδας. Την ίδια ώρα που ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός, ο Καραμαλής, μίλησε για κόκκινες γραμμές, είπε για το ρόλο της Τουρκίας, υπενθύμησε ότι η ιστορία της Ουκρανίας θα κακοφορμήσει και σε άλλες περιοχές ό,τι γίνεται τώρα στη Μέση Ανατολή. Γενικώς με το πολιτικό σύστημα, δεν ξέρω, υπάρχει ένα θέμα στην ανάγνωση των γεγονότων. Και γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Απόκη, μου το στέλνουν εδώ πάρα πολύ, τώρα που σας ακούνε. Και ποιοι είναι οι πραγματικοί χρηματοδότες οργανώσεων όπως η Χαμάς? Είναι μόνο το Ιράν, είναι μόνο η Τουρκία? Πώς βρέθηκαν ουκρανικά όπλα στη λωρίδα της Γάζας για τους αντάρτες, μαχητές, τρομοκράτες της Χαμάς? Ακούστε το λίγο όλο, ναι. Δεν έπαιξε ρόλο και η πλάτη που έβαζε τόσο καιρό η Δυτική Συμμαχία και το Ισραήλ στη Χαμάς για να αποδυναμώνει την PLO του Αραφάτ, γιατί είπατε ότι είναι το κερασάκι στην τούρτα το ότι συνέβη στις 7 Οκτωβρίου. Προφανώς υπάρχει και αιτία, δεν υπάρχει μόνο αιτία, το υπάρχει ένα βάθος, υπάρχει καταπίεση των Παλαιστινίων, αλλά ποιοι τους έσπρωξαν στην αγκαλιά της Χαμάς τελικώς? Κοιτάξτε να δείτε, οι χρηματοδότες της Χαμάς, πέρα από το Ιράν και την Τουρκία που τη στηρίζουν και... και το Κατάρ, μην το ξεχάσω. Και το, ναι, αυτό θα έλεγα, ότι το Κατάρ είναι ο βασικός οικονομικός υποστηριχτής. Τους οποίους επενδυτές του εμείς εδώ τους καλοβλέπαμε διαχρονικά με κυβερνήσεις. Όλη η Δύση βλέπει το Κατάρ, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, να μην κοροϊδευόμαστε. Την ίδια στιγμή όμως, αυτό που λέτε για την Ουκρανία έχει να κάνει με τον μπάχαλο που επικρατεί στη Δύση. Ακόμα και εκεί η Δύση δεν έχει στρατηγική. Ποια είναι η στρατηγική της Δύσης της Ουκρανίας? Στέλνουμε αναμφαδόν όπλα. Εδώ έχει αρχίσει να έχει πρόβλημα αποθεμάτων σε οπλικά συστήματα και πυρομαχικά η Αμερική, οι ένοπλες δυνάμεις της Αμερικής. Έχουν πρόβλημα στα αποθεματικά πυρομαχικών και όπλων από όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Ασύστολα να στέλνουμε όπλα σε μια χώρα η οποία στην ουσία έχει μια διαλυμένη κυβέρνηση. Απλώς έχει ένα τύπο, μια καρικατούρα εκεί πέρα που γυρίζει και βγάζει φωτογραφίες. Mm-hmm. Μέχρι και στο Vogue είχε βγάλει φωτογραφίες με τη γυναίκα του, αν υπάρχει Θεός. Εξαφανίζεται το λαός του και η χώρα του σε καθημερινή βάση και έκανε φωτογράφηση στο Vogue. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποιες φωνές στις ΗΠΑ που εδώ και πάρα πολλούς μήνες έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου για το ποιος είναι ο έλεγχος όλης αυτής της βοήθειας που πηγαίνει στην Ουκρανία και σε οπλικά συστήματα και σε χρήμα. Και λέγανε ότι πρέπει να μαζευτεί λίγο το πράγμα και να υπάρξει κάποια επιτήρηση, κάποιος έλεγχος στο τι γίνεται σε αυτό το πράγμα. Για μένα δεν αποτελεί καν έκπληξη ότι βρέθηκαν αυτά τα όπλα και θα βρεθούν πολύ περισσότερα όπλα που υποτίθεται ότι έχουν πάει στην Ουκρανία σε χέρια των τρομοκρατών ανά τον κόσμο και εχθρών της Δύσης. Και αυτό δεν το καταλαβαίνει κανείς. Και αυτή τη στιγμή διαφεύγει από πολλούς. Έχω ακούσει, απίστευτα πράγματα τις τελευταίες μέρες για το πόσο μεγάλος πρόεδρος είναι ο κύριος Biden, για το πόσο σωστή πολιτική κάνει ο κύριος Biden. Ποια σωστή πολιτική? Ότι μόλις δύο εβδομάδες πριν γίνει η τρομοκρατική επίθεση, αυτή η δολοφονική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, είχε αποδεσμεύσει 6 δισεκατομμύρια δολάρια για το Ιράν. Ότι έχει πάρει πίσω τις κυρώσεις, ότι δεν έχει δώσει ανάσα με την πολιτική του στο καθεστώς του Ιράν,
ότι γίνονται αυτά που γίνονται στην Ουκρανία χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος, ενώ βλέπει ξεκάθαρα, γιατί είμαι σίγουρος ότι το βλέπουν στις ΗΠΑ και στην Ουάσιγκτον, ότι αυτός ο πόλεμος δεν έχει τελειωμό και δεν πρόκειται η Ρωσία να κάνει πίσω και ότι η Ρωσία θα αντέξει. Και το ερώτημα είναι πόσο θα αντέξει η Ευρώπη, που είναι το προπύργιο αυτής της σύγκρουσης αυτή τη στιγμή, που οι οικονομίες της τρίζουν δεξιά και αριστερά, πόσο θα αντέξουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε αυτές τις υψηλές τιμές ενέργειας. Όλα αυτά δεν τους δίνει σημασία κανείς και δεν μιλάει κανείς για αυτά. Καλά. Αντιθέτως ασχολούμαστε με το τι λέει ο ένας οίκος της πλάκας. Ξεχάσανε κάποιοι ότι αυτοί οι οίκοι που τους πολυδιαφημίζουν, έδωσε στην Αμερική αυτή την αναβάθμιση, αυτή την υποβάθμιση, έδωσε στην Ελλάδα το ένα, έδωσε στην Ελλάδα το άλλο. Μιλάμε, κυρία Σαχίνη, για τους ίδιους οίκους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της αισχρής πολιτικής των μνημονίων που εφάρμοσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κύριος Τούσκ, Ελλάδος και άλλων χωρών, και ο κύριος αυτοί Τούσκ ήταν που έπαιξαν τον βασικό ρόλο για αυτή την πολιτική. Μάλιστα. Και ήταν και ο κύριος... Το ξεχνάει κανείς αυτό και τώρα τους εκθεάζουμε αυτούς. Και ήταν και ο κύριος Τούσκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτές οι αξιολογήσεις έχουν καμία ιδιαίτερη σημασία για τον απλό κόσμο και τις κοινωνίες της Δύσης και της Ευρώπης? Έχετε δίκιο να εξανίσταστε. Εγώ υπενθύμησα όση ώρα μιλάγατε, αλλά σας έβγαινε το πάθος ότι και ο κύριος Τούσκ ήταν σε αυτούς που μας κουνάγαν τη δάχτυλα. Μα το ανέφερα. Ναι, ναι. Μα το ανέφερα. Αυτή η γελία προσωπικότητα, τον οποίον εκθεάζουν σήμερα όλοι ως ήρωα. Θα την άξει, σας το λέω, εν πλήρη γνώση αυτό που λέω. Θα την άξει μια πάρα πολύ σημαντική στρατηγικά για την Ευρώπη και τη Δύση χώρα που λέγεται Πολωνία στον αέρα αυτό το άτομο, θυμηθείτε με. Κύριε από εκεί, μου λένε κάποιοι εδώ, πρέπει να μας πει όμως ο κύριος Σαπόκης, η Χαμάς είναι αυτή που είναι. Ποιος τους έχει σμπρώξει την αγκαλιά? Μόνο οι μουσουλμανικές χώρες, Τουρκία, Ιράν, Κατάρ? Δεν τους έχει σμπρώξει και το παιχνιδάκι και του Ισραήλ και της Δύσης, που θέλανε ένα αντίβαρο? Μια χαρά λέει αφήναν οι Ισραηλοί να περνάνε τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια από το Κατάρ, όταν θέλανε να αποδυναμώσουν την PLO του Αραφάτ. Ένα. Δύο. Μετά από αυτή την φρίκη που ζούμε, πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει πλέον πολιτική λύση? Και ποια θα είναι αυτή? Να εξαφανιστεί ο Παλαιστινιακός κόσμος, και δεν λέμε για τη Χαμάς, από τη Γάζα? Τι βλέπει? Κοιτάξτε, δείτε, είναι απόλυτα σωστό αυτό που λέγεται. Δεν αμφισβητεί κανένας δεν αμφισβητεί και δεν πρέπει να αμφισβητεί ότι έχουν γίνει λάθη και από την πλευρά της Δύσης σε αυτή την πολιτική και από την πλευρά του Ισραήλ. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια χαλάρωσε τη στρατηγική του και την πολιτική του απέναντι στο σημαντικό πρόβλημα που είναι πρόβλημα ύπαρξης γι' αυτό, για το κράτος του Ισραήλ, του τι γίνεται πολιτικά γύρω, και στρατηγικά γύρω-γύρω του. Χαλάρωσαν οι Ισραηλοί και το πληρώσανε με πολύ βαρύτατο κόστος. Όσον αφορά τη Δύση, περιέγραψα την πολιτική της, αλλά θέλω να απαντήσω στο βασικό ερώτημα. Είναι λάθος, είναι πραγματικά λάθος ως ανάλυση, να προσπαθούμε να πούμε ότι επειδή θέλανε να υποσκάψουν κάποιοι την PLO, θέλανε να υποσκάψουν τους Παλαιστίνιους, συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Να μην ξεχνάμε κάτι. Στη Γάζα, για παράδειγμα, το ότι είναι κυβέρνηση Χαμάς, δεν φταίει η Δύση. Φταίει το 60% και πλέον τις 100% των Παλαιστινίων που την ψήφισαν για να είναι κυβέρνηση. Το ότι προέβη η Χαμάς σε αυτή την απίστευτη, σε αγριότητα και απανθρωπισμό, τρομοκρατική ενέργεια εναντίον των απλών αμάχων και οικογενειών, παιδιών, γιαγιάδων στο Ισραήλ, δεν φταίει μόνο η Χαμάς. Να μην ξεχνάμε ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, πάνω από το 60% των απλών Παλαιστινίων στηρίζουν αυτές τις ενέργειες. Άρα λοιπόν δεν είναι άμυρη ευθυνών, όπως δεν είναι άμυρος ευθυνών κανένας πολίτης δυτικής κοινωνίας που έχουμε επιτρέψει όλα αυτά τα χρόνια να υπάρχει αυτό το χάλι στην πολιτική και να έχει χαθεί κάθε πηξίδα λογικής και ρεαλισμού από τη Δύση. Έτσι ευθύνονται και οι Παλαιστίνοι. Είναι λοιπόν στιγμή και για τους Παλαιστίνιους, όπως για όλους μας, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Πρέπει και ο Παλαιστινιακός λαός να σταματήσει να θέτει τον εαυτό του στη διάθεση
οργανώσεων και συμφερόντων, όπως είναι η Χαμάς και άλλα συμφέροντα, και να τους παίζουν κομπολόι με τη ζωή τους. Πρέπει λοιπόν να πάρουν την πρωτοβουλία στα χέρια τους, αν θέλουν να έχουν ένα κράτος και αν θέλουν να έχουν ειρήνη, και να κινηθούν οι ίδιοι προς μια σωστή κατεύθυνση. Άρα, κύριε Απόκη, ένα σκληρό ερώτημα. Καλά κάνει το Ισραήλ και σκοτώνει και αμάχους αυτή τη στιγμή? Αυτό όμως. Κοιτάξτε, αν δείτε, σε ένα άρθρο που είχα γράψει, το οποίο πραγματικά προκάλεσε έτσι, έντονα συναισθήματα και στις δύο πλευρές, είχα γράψει για κάτι, για μια ορολογία που καθιέρωσε στον εμφύλιο πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αβραάμ Λίνκολν, ο θρυλικός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε μιλήσει για τη φρικτή αριθμητική. Και το είχε πει αυτό όταν υπήρχαν σοβαρές απώλειες αμάχων και στις δύο πλευρές, και κάποια στιγμή είδε ότι η στρατηγή του είχαν αρχίσει, επηρεαζόμενοι από αυτή τη φρικτή αριθμητική των μεγάλων απολειών, ακόμα και αμάχων, να χάνουν το στόχο, να μην έχουν, να πω τα άντερα, να το πω λαϊκά, να προχωρήσουν προς το στόχο που ήταν η ενοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών και να σταματήσει ο εμφύλιος. Και τότε επέλεξε τον στρατηγό Οδυσσέα, να το πω το Ulysses, να το πω Οδυσσέα στα ελληνικά, Grant, για να αναλάβει την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων του Βορρά και να προχωρήσει το στόχο. Ο κύριος Grant λοιπόν, ο στρατηγός Grant, προχώρησε πάρα πολύ σκληρά, αγνώντας κατά κάποιους, αλλά προχώρησε σε μια στρατηγική, κερδίζοντας πολύ νεκρές μάχες με βαριές απώλειες και σε ένοπλες δυνάμεις αλλά και σε αμάχους, αλλά αυτό οδήγησε στην ενοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια ειρήνευση η οποία κρατάει ακόμα μέχρι σήμερα. Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, κύριε Απόκη, να σας πω ότι εντάξει, αυτό αφορά, καλά το λέτε, τον Αμερικανικό εμφύλιο, που και εκεί υπάρχει μια κουβέντα. Όμως, δηλαδή, 2.500 παιδάκια. Ναι. Έχουν και αυτά συλλογική ευθύνη, ή για να εξαφανίσει τη Χαμάς πρέπει να εξαφανίσει ένα λαό? Και μην ξεχνάμε, γιατί το είπατε σωστά, κερασάκι στην τούρτα η αιματηρή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, ναι, 7 Οκτωβρίου. Ναι. Όμως 57 χρόνια έχουν σκληρή κατοχή και η Παλαιστίνη, το Ισραήλ είναι από τα λίγα κράτη που σύνορα εξωτερικά δεν έχει καταθέσει τον ΟΗΕ, διότι είναι φλού, μπορεί να είναι και παραπάνω, μπορεί να είναι και παρακάτω. Να ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Δεν βλέπω κανένα λόγο, όχι για το Ισραήλ, για καμία χώρα να καταθέσει οτιδήποτε στον ΟΗΕ. Πρόκειται για ένα οργανισμό αστείο. Είδαμε τις χθεσινές δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών που προκάλεσαν την οργή του Ισραήλ, και σωστά. Κατάλαβε αυτός ο τύπος, κατάλαβε τι είπε. Θεωρείτε δηλαδή ότι μόνο η μία πλευρά φταίει, γιατί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ? Όχι, σε καμία περίπτωση. Αλλά οι δηλώσεις του εκτές ήταν απαράδεκτες. Χάσανε το στόχο. Και για τις δύο πλευρές, όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά και για την άλλη πλευρά. Ήταν απαράδεκτος. Ο άνθρωπος δεν έχει καταλάβει πού βρίσκεται, ποιος είναι ο ρόλος του. Συγγνώμη. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μισό λεπτό. Εκείνο που με ρωτάνε, πέστε μου. Για να καταλάβω κάτι. Γιατί υπάρχει ένα θέμα εδώ. Το χτύπημα της Χαμάς είναι αυταπόδεικτο. Και με αίμα και με φρίκι και με τρόμπο. Ναι, ναι. Τα χτυπήματα τόσες δεκαετίες του Ισραήλ, οι επικισμοί, τα όσα συμβαίνουν, η μία αναγνώριση και από το Ισραήλ οποιασδήποτε κρατικής οντότητας, η εξαθλίωση ενός λαού, και δεν μιλάω εγώ για τη Χαμάς, δεν είναι μια πραγματικότητα? Δεν οφείλει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ να την πει? Αυτό είπε μόνο εχθές. Αν έμενε εκεί θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και θα είχε εκπληρώσει την αποστολή του όπως πρέπει να την εκπληρώσει. Αυτό είπε μόνο εχθές. Αλλά ας διαβάσει κανείς τη δήλωσή του, ότι ήταν τελείως μονομερής και αγνοούσε πλήρως το τι έχει γίνει εναντίον του Ισραήλ. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτε καινούριο για τον ΟΗΕ. Καταρχήν, αν θέλετε να μιλήσουμε, να βάλουμε μια παρένθεση για το ΟΗΕ και να απαντήσω σε αυτό που μου είπατε. Κύριε Απόκη, εγώ διαβάζοντας τη δήλωση το πρωί, είδα ότι αναφέρθηκε, ακριβώς είπε ότι και η Χαμάς κερασάκι στην τούρτα είναι. Υπάρχει αιτιατό, αλλά υπάρχουν και αιτίες βαθύτερες. Μίλησε και για το apartheid. Δεν δικαιολόγησε όμως το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς. Με τον τρόπο του, όσον με αφορά, το δικαιολόγησε. Από την άλλη πλευρά όμως, να απαντήσω στο ερώτημα που με ρώτησατε πόσο δίκιο έχει και όλα αυτά. Πόσο δίκιο έχει η πλευρά που λέει ότι
Ναι, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Να σας θυμίσω όμως ότι όταν ο Bill Clinton ως πρόεδρος της Αμερικής έκανε στο Camp David τη συμφωνία μεταξύ του Αραφάτ και του Ράμπιν, την ειρηνευτική για τα δύο κράτη και όλα αυτά, τι έγινε αμέσως μετά, πέρα από το γεγονός ότι από ακραίους του Ισραήλ έχασε τη ζωή του για αυτή τη συμφωνία ο Ιτζάκ Ράμπιν, ο άγνωστος πρωθυπουργός του Ισραήλ, που δολοφονήθηκε μετά τη συμφωνία. Mm-hmm. Όμως ο Ράμπιν τότε, και δεν το συζητάει κανείς, δεν ακούγεται πουθενά αυτό, τι είχε πει μετά την υπογραφή της συμφωνίας για να προχωρήσει η συμφωνία και να υπάρξει η αναγνώριση των δύο κρατών, δηλαδή του ανεξάρτητου κράτους του Ισραήλ στα συγκεκριμένα της Παλαιστίνης στα συγκεκριμένα εδάφη. Είχε πει στον κύριο Αραφάτ, εγώ θα προχωρήσω και προχώρησα στη συμφωνία. Αλλά θέλω, για να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία και να πάμε στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, ένα πολύ απλό πράγμα. Να καταργήσετε το καταστατικό σας, το οποίο λέει ότι καλεί για την εξαφάνιση, όχι ούτε καν του κράτους του Ισραήλ, της ζιωνιστικής οντότητας. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση του Αραφάτ? Η απάντηση του Αραφάτ τότε, γιατί πολλοί κάνουν πως το ξεχνάνε. Αρκετοί το ξέρουν, αλλά το ξεχνάνε, εσκεμμένα. Θα αναστείλουμε το καταστατικό μας για 10 χρόνια. Και βέβαια δεν προχώρησε τίποτε, και σωστά δεν προχώρησε τίποτε. Άρα λοιπόν, να βάζουμε τις ευθύνες. Λάθη έχουν κάνει όλοι. Αγριότητες μπορεί να έχουν γίνει και από τις δύο πλευρές και έχουν γίνει. Αυτό όμως που έγινε τώρα με το Ισραήλ ξεπερνάει κάθε ώρα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ολόκληρες οικογένειες την ώρα που κοιμόντουσαν στα κρεβάτια τους, σφάχτηκαν. Μάλιστα. Τους πέρασαν λάστιχα στο σώμα και τους έκαψαν. Δεν ξεπερνάει κάθε όριο 3.000 παιδάκια να είναι εξαϊλωμένα στο όνομα του να εξαϊλώσω τη Χαμάς? Και αυτό δεν ξεπερνάει κάθε όριο, θα σας πει κάποιος. Ξεπερνάει οπωσδήποτε τα όρια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά θέλετε να σας πω εγώ κάτι, με ένα πράγμα που σκέφτομαι ως απλός πολίτης? Βεβαίως. Αν λοιπόν κάποιοι είναι τόσο και δικαιολογημένα σοκαρισμένοι από αυτή την κατάσταση, και πρέπει όλοι μας να είμαστε, γιατί λοιπόν δεν αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία η Δύση να πει αύριο το πρωί και προς το Ισραήλ και προς όλους, και όταν λέω Δύση, όλα ξεκινάνε από τις ΗΠΑ και θα ακολουθήσουν και άλλοι, και να πούνε ανακοινώνουμε μία δύναμη πολυεθνική της Δύσης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και πάμε αύριο το πρωί και με την προστασία τη δική μας πηγαίνουμε τον Παλαιστινιακό λαό σε μία ασφαλή περιοχή και ξεκαθαρίζουμε τη Χαμάς. Να σας ρωτήσω, πιστεύετε... Το Ισραήλ, μπορώ να σας πω με 99% βεβαιότητα ότι θα το αποδεχθεί. Ποιοι θα το αποδεχθούν, ξέρετε? Εγώ δεν το βλέπω να το αποδέχεται. Είπε φύγετε προς τον Νότο. Και τι κάνει το Ισραήλ να πιστεύει με αυτές τις τρελές σύραγγες Χαμάς ότι το 80% της δύναμης δεν υπάρχει στον Νότο? Θέλω να πω ότι... Κοιτάξτε, οι εικασίες κάνουμε πάρα πολύ. Προφανώς, και προφανώς, σίγουρα, οι μεγάλοι παίκτες, σίγουρα δεν έχουμε την πλήρη εικόνα. Αλλά από εκεί έχω μία γνώμη, ότι οι μεγάλοι παίκτες ισχύως, ένθεν κακήθεν, ουδόλως ενδιαφέρονται στα ξιουρά του γαϊδάρου, κυριολεκτικά, για το λαό. Εγώ είμαι σαφής, τον οποιοδήποτε λαό. Ουδόλως ενδιαφέρονται. Τα συμφέροντά τους. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να αντιληφθούμε ότι με βαρύτατο κόστος, δυστυχώς, με βαρύτατο κόστος, το Ισραήλ δεν μπορεί να κάνει πίσω, κύριε Σαχίνη, πλέον. Αν κάνει πίσω αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, ή αν κάποιοι προσπαθήσουν να αναγκάσουν το Ισραήλ να κάνει πίσω, και το προσπαθούν τα τελευταία 24 ώρα, έντονα, ξέρετε που θα οδηγήσει αυτό το πράγμα? Στην εξαφάνιση του κράτους του Ισραήλ. Άρα συμφωνεί. Κάτι που κανείς τόσα χρόνια μετά δεν μπορούσε να πιστέψει, με τους πολέμους που έχει κερδίσει το Ισραήλ, με όλα αυτά που έχουν γίνει εκεί κάτω. Πίστευαν όλοι ότι αυτός ο κίνδυνος έχει παρέλθει. Δυστυχώς δεν έχει παρέλθει. Έχει έλθει πάρα πολύ έντονα αυτή τη στιγμή, και αν κάνει πίσω το Ισραήλ θα το πληρώσει ακριβά. Άρα συμφωνείτε με την πρόταση του Εμμανουέλ Μακρόν που ακούστηκε εχθές για μια διεθνή σταυροφορία κατά της Χαμάς, του ISIS, ISIS και της Ισλαμικής Τζιχάντ? Σαφέστατα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ναι, πρέπει να ενωθεί η Δύση απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο, τον άξονα του κακού, όπως τον αποκαλούν κάποιοι, που είναι Ιράν, Ρωσία,
η Κίνα που παίζει αυτό το ρόλο που παίζει του πατερούλη από πάνω, κρατιώντας απ' έξω αλλά κινεί τα νήματα, και η Βόρεια Κορέα. Όλο αυτό θα το πληρώσουμε μέσα στα σπίτια μας αργά ή γρήγορα. Δεν μου λέτε, αυτό ακόμη και αν σηκώνει καταστάσεις στα όρια γενοκτονίας για ένα λαό. Όχι, δεν μιλάμε για γενοκτονία, προς Θεού. Ναι, δεν αλλά μιλάμε για γενοκτονία. Πώς μπορούν αλλιώς να γίνουν, κύριε Σαχίνη, επιχειρήσεις άμα όλη η διεθνής κοινότητα αποκτήσει μια στρατηγική συντεταγμένη. Και όταν λέω διεθνής κοινότητα, εννοώ τη Δύση. Αν αποκτήσει μια συντεταγμένη στρατηγική, μια μεθοδική στρατηγική εναντί όλων αυτών, τα πράγματα μπορούν να προχωρήσουν με το χαμηλότερο κόστος. Κόστος θα υπάρξει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν μπορείς όταν γίνεται ένας πόλεμος να αποφύγεις το οποιοδήποτε κόστος. Σίγουρα θα υπάρξει κόστος. Αλλά γενοκτονία και σφαγές μπορούν να αποφευθούν αν όλη η Δύση είναι ενωμένη και προχωρήσει με μια μεθοδική στρατηγική αταλάντευτη να εξαλείψει όλες αυτές τις απειλές. Θέλω να κλείσουμε με δύο ερωτήματα. Σας τα μεταφέρω. Το ένα είναι ακροατή του Σπύρου. Λέει, κύριε Απόκη, μήπως ξεχνάμε ότι 800.000 πρόσφυγες Παλαιστίνοι διώχτηκαν μετά τον πόλεμο του 48 και αυτοί κοιμόντουσαν στα κρεβάτια τους. Και ένας άλλος μου λέει, αν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέει για το ρόλο της Δύσης ο κύριος Απόκης, μήπως πρέπει κάτι να πούμε και στον εργολάβο της προσέγγισης Ελλάδας, Τουρκίας, στους Αμερικανούς, που κάνουν ό,τι κάνουν οι Τούρκοι, αλλά εμάς τριμώχνουν οι Αμερικανοί να κάτσουμε στο τραπέζι με τους Τούρκους. Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Mm-hmm. Εγώ το έχω πει και τα γράφω συνεχώς για τους Αμερικανούς. Ότι είναι εθελοτυφλούν με αυτή τη στρατηγική και η στρατηγική τους είναι επικίνδυνη εναντί της Τουρκίας. Και όσο δεν καταλαβαίνουν ότι η Τουρκία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα το βρουν μπροστά τους, θα δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα στη Δύση. Διότι η Τουρκία δεν είναι ούτε Παλαιστίνη, δεν είναι ούτε καν Ιράν. Έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Έχει μια ακμάζουσα αμυντική βιομηχανία. Έχει έναν πολυπληθέστατο λαό με πολύ σύγχρονη κοινωνία σε ένα μεγάλο κομμάτι της. Έχει και φτώχεια πάρα πολύ μεγάλη. Δεν υπάρχει. Αλλά γενικά δεν είναι μια απλή χώρα να αντιμετωπίσει κανείς όταν θα έρθει η ώρα να την αντιμετωπίσει η Δύση. Και δυστυχώς αυτή η ώρα έρχεται. Τώρα, από την άλλη πλευρά είπα, όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, mm-hmm, ότι έχουν γίνει λάθη σοβαρά και από τις δύο πλευρές. Το θέμα είναι στην κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα, με το λιγότερο δυνατό κόστος να επικρατήσει μια λογική η οποία θα μας βγάλει από αυτή την κρίση. Αυτή η λογική όμως, όσο με αφορά, και μπορεί να ακούγεται σκληρό αυτό, δεν έχει να κάνει με το να κάνει πίσω το Ισραήλ. Το να κάνει πίσω το Ισραήλ αυτή τη στιγμή όχι μόνο θα έχει τραγικές υπαρξιακές επιπτώσεις για το κράτος του Ισραήλ και το λαό του Ισραήλ, αλλά θα έχει μακροπρόθεσμα πολύ χειρότερες επιπτώσεις από αυτές που βλέπουμε τώρα για την ευρύτερη περιοχή. Σαφές. Θα συμφωνήσω εδώ μόνο με το φίλο το Βασίλη που μου λέει να μην ξεχνάμε τα διαχρονικά λάθη, ολισθήματα και μονομέρειες της Δύσης διέλυσαν κοσμικές αντιλήψεις στους Παλαιστινίους, που ήταν και εγγράμματι με ανώτερο μορφωτικό επίπεδο σε σχέση με άλλους αραβικούς λαούς και αμφισβητούσαν τα διεφθαρμένα αραβικά καθεστώτα και τους μπρόξαμε στην αγκαλιά των Ισλαμιστών, των φανατικών. Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω, γιατί το θίξατε και βλέπω εδώ πάρα πολλά μηνύματα, κύριε Απόκη. Μου λένε εδώ, χρόνια λέει επιστήμονες και ειδικοί περιγράφουν την υποχώρηση της Δύσης σε όλους τους τομείς και στις υποδομές, όπως σωστά λέει ο κύριος Απόκης. Το μεγάλο ερώτημα είναι, η Δύση έχει αντιληφθεί ότι δεν είναι το άπαν του πλανήτη? Όχι, δεν το έχει αντιληφθεί. Γιατί άμα το έχει αντιληφθεί, δεν θα εφάρμοζε τις πολιτικές που εφαρμόζει, οι οποίες πολιτικές την έχουν οδηγήσει να έχει αδυνατήσει έντονα εκ των έσω. Έχει τεράστιο πρόβλημα η Δύση και αν δεν το πάρει αλλιώς, να το πω λαϊκά, πάρα πολύ σύντομα, θα αντιμετωπίσει σοβαρότερο πρόβλημα. Πραγματικά δεν έχουν καταλάβει στη Δύση ότι όλος ο υπόλοιπος κόσμος εκτός Δύσης βρίσκεται ακριβώς απέναντι από αυτά που απεργάζεται ως πολιτικές και στο εσωτερικό της και προς τα έξω η Δύση. Αλλά, κύριε Σαχίνη, ξεκάθαρα πράγματα θα το πω όσο πιο έντονα μπορώ να το πω. Η Δύση πρέπει να ξαναβρει σε όλα τα επίπεδα, από πλευράς εκπαίδευσης, από πλευράς ήθους, από πλευράς παράδοσης, από πλευράς ιστορίας, από πλευράς πολιτικής αξιών, την πηξίδα της πρώτα στο εσωτερικό. Αν δεν μαζέψουμε αυτό το χάλι που επικρατεί στις κοινωνίες της Δύσης εσωτερικά,
η Δύση είναι καταδικασμένη αυτό τον υπαρξιακό αγώνα, τον διαπλανητικό με την αντίπαλη πλευρά, να τον χάσει. Και να κλείσουμε το Λευτέρη σε αυτό το γενικό που θέσατε. Λέει, μήπως θέλουν γενικώ στη Δύση να κατεβάσουν το επίπεδο διαβίωση των λαών του και να εφαρμόσουν, θα σα φανεί λέει ακραίο και συνωμοσιολογικό, αλλά τα έχει πει όσα λέει ο ΣΒΑΜ στο Great Reset, και να παιχτεί έτσι όλο το παιχνίδι και αυτά που βλέπουμε τώρα, η εργαλειοποίηση ακόμη και του μεταναστευτικού, να είναι σε αυτό το παιχνίδι. Υπάρχουν κάποια συμφέροντα που σας είπα ότι δεν θέλουν, να μιλήσω λίγο ως διεθνολόγος, αυτό που μου αρέσει να κάνω, θέλουν να πάψει να υφίσταται στις διεθνείς σχέσεις και κυρίως στο δυτικό κόσμο αυτό που λέμε ισχυρό έθνος κράτος. Δεν το θέλουν αυτά τα συμφέροντα. Θέλουν να παίζουν σε ένα ανοιχτό γήπεδο, σε ένα ανοιχτό χωράφι και να κάνουν κουμάντο αυτοί. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Τώρα τα επιμέρους είναι μεγάλη κουβέντα να την κάνουμε. Αλλά δεν θέλουν το έθνος κράτος. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν θέλουν το έθνος κράτος? Δεν θέλουν οι δυτικές κοινωνίες από εδώ και στο εξής και εδώ και πάρα πολλά χρόνια να γνωρίζουν ιστορία, να γνωρίζουν ποιες είναι οι αξίες, οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα του δυτικού πολιτισμού όσον αφορά κάθε χώρα. Αυτό προωθούν, δυστυχώς το έχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, γι' αυτό ζούμε όλα αυτά που ζούμε, και αν δεν υπάρξουν δυνάμεις οι οποίες θα ενωθούν, και προσέξτε, δεν μιλάω γιατί μόλις λες κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο επιχείρημα όπως αυτό που διατυπώνω αυτή τη στιγμή, βγαίνουν αμέσως όλα τα τρόλ και οι συστημικοί διάφοροι δεξιά-αριστερά που αγρόνιγοράζουν από οτιδήποτε και τι λένε, ο λαϊκιστής, ο ακραίος, ο ακροδεξιός, ο ρατσιστής, ο ένας, ο άλλος. Δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα πράγματα αυτό που λέω. Αυτό που λέω εγώ είναι επιστροφή στις πραγματικές δυτικές αξίες, οι οποίες από πού πηγάζουν, κύριε Σαχίνη? Από τον ελληνικό πολιτισμό, από την ελληνική φιλοσοφία, από την ελληνική δημοκρατία. Ανθρωπισμός, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνική δικαιοσύνη, όλα αυτά τα έχουμε απολέσει. Γιατί κανείς δεν συζητάει, δεν γνωρίζουμε την ιστορία μας. Δείτε τι συμβαίνει στα σχολεία μας, στα σχολεία όλης της Δύσης. Δείτε τι συμβαίνει. Να μην αναφερθώ τι συμβαίνει στην Ελλάδα με το πολιτικό σύστημα, αυτή τη γελιότητα που παρακολουθούμε εδώ και κάποιες εβδομάδες. Το τι συμβαίνει με την αντιπολίτευση και το τι συμβαίνει με όλα αυτά. Έχουμε χάσει την πηξίδα, κύριε Σακίνη, τελείως. Λέω να κλείσω και εδώ έχετε εξάψει τη συζήτηση. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Σιμεών, θα του κάνω το χατήρι και θα κλείσω με το Σιμεών. Είναι και πάνω στο τιμόνι επαγγελματίας οδηγός. Θέλω, λέει, μια ερώτηση στον καλεσμένο σου. Μήπως τελικά Δύση από τη μια, άλλη κόσμη από την άλλη, δούμε ένα πυρηνικό πόλεμο μικρής κλίμακας όπως θα τον βαφτίσουν όλοι στην περιοχή με την κλιμάκωση των συγκρούσεων? Μήπως από αλλού το περιμένουμε και αλλού μας έρθει και τρεχάτε ποδαράκια μου γιατί μας αφορά στην περιοχή? Κοιτάξτε να δείτε, το απεύχομαι, αλλά έχοντας ζήσει όλα αυτά που έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα και τα τελευταία χρόνια, πλέον έχω αρχίσει να πιστεύω, γιατί πραγματικά έχουν πληγεί οι πυλώνες και οι βάσεις του διεθνούς συστήματος από όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτε. Το απεύχομαι, δεν πιστεύω, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι κάποιοι θα φτάσουν σε αυτή την τρέλα να ανοίξουν τις πύλες της κολάσεως, αλλά είναι η πρώτη φορά που μπορώ να πω ότι δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος για τίποτα. Δημήτρης Απόκης, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση και κυρίως γιατί απάντησε και σε ερωτήματα που δεν συμφωνούν. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα, θέλω να το ξαναπώ, στην Ελλάδα δεν ξέρω τι γίνεται αλλού, ναι. και σε αυτή τη συχνότητα, και δεν αφορά μόνο την παρουσία του κυρίου Απόκη, στην Ελλάδα πρέπει να ξανασυνεχίσουμε το νήμα από εκεί που το κόψαμε και με ευθύνη και των μέσων. Παιδιά, πρέπει να συζητάμε, πρέπει να ξεδιπλώνονται σκέψεις και απόψεις με την τεκμηρίωση του καθενός. Μόνο αν συζητάμε με αντίθεση θα έρθει, και εγώ αυτό πιστεύω, θα έρθει κάποια στιγμή και μία σύνθεση, ή αν δεν έρθει σύνθεση η αντίθεση θα έχει λόγο ύπαρξης. Αλλά πάντως το να μην συζητάμε, να συνθηματολογούμε, δεν βγαίνει άκρη. Κύριε Απόκη, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για αυτή την κουβέντα σήμερα. Και εγώ να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Πραγματικά συμφωνώ με αυτό που είπατε. Δεν δίνεται η δυνατότητα, είναι ελάχιστα τα βήματα και τα φόρουμ τα οποία δίνουν την ικανότητα για μια τέτοια συζήτηση.
σε βάθος. Ακόμα και αν διαφωνούμε, εγώ είμαι από αυτούς που θέλω να βλέπω μια συζήτηση με έντονη διαφωνία. Με έντονη διαφωνία, διότι μόνο έτσι βγαίνει κάποιο συμπέρασμα και ωφέλιμα συμπεράσματα και ωφέλιμες πολιτικές. Μέσα από έντονη διαφωνία σε πολιτισμένο επίπεδο. Πραγματικά για μένα ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη ώρα αυτή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς για την παρουσία σας στη συχνότητα του 984, καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Απόκης, χρόνια ανταποκριτής, να υπενθυμίσω, και για τη δημόσια τηλεόραση στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κυρίως ένας άνθρωπος που τη διεθνολογία δεν την έχει έτσι, την έχει σπουδάσει και την έχει υπηρετήσει και την υπηρετεί.